Χαίρετε! Γεια σας! Αριστοτρίτη, 26 Μαΐου 2020 και είμαστε στο καινούριο πλατό με την Κουμπάρα, η οποία θα μας μιλήσει σήμερα για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Περί βλακείας ο λόγος. Λοιπόν, έγραψε μια φίλη: η αναφορά ενός ηλιθίου για τα λόγια ενός ευφυούς ανθρώπου δεν μπορεί να είναι ακριβής, επειδή υποσυνείδητα μεταφράζει αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει, αυτό που ακούει σε κάτι που μπορεί να καταλάβει. Bertrand Russell, ένα βλόγ και τη βλακεία ίσως. Η αναφορά ενός ηλιθίου για τα λόγια ενός ευφυούς ανθρώπου δεν μπορεί να είναι ακριβής, επειδή υποσυνείδητα μεταφράζει αυτό που ακούει σε κάτι που μπορεί να καταλάβει. Και ζήτησε ένα βλόγ και τη βλακεία, και επειδή εσύ δεν είσαι βλάκας, και επειδή είχαμε κάνει και εκπομπή πέρσι για τους ξερόλες κλπ. Νομίζω ότι είσαι η πλέον κατάλληλη να μας μιλήσεις γι' αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η βλακεία είναι κατανικητή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι... Το έχουν πει. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Το έχουν πει πολλοί σπουδαίοι από μένα. Αυτό. Πολλοί πιο σπουδαίοι φιλόσοφοι από μένα. Και εγώ είχα κρατήσει και κάποιες σημειώσεις. Που δεν θα κράταγες. Σε τίποτα βλάκας δεν μιλήσεις. Πολλές σημειώσεις. Λοιπόν. Βασικά αυτό που λένε οι έρευνες είναι ότι ο βλάκας είναι αυτός που έχει ένα εσωτερικό κενό. Και αυτό το εσωτερικό κενό αναβλύζει και δεν τον αφήνει να σκεφτεί βασικά. Δεν σημαίνει ότι η βλάκας είναι αυτός που δεν έχει μυαλό. Η βλάκας είναι αυτός που ενώ δεν μπορεί να λύσει με μια μαθηματική πράξη, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να μάθει πράγματα. Ή κάποιος ο οποίος συναισθηματικά δεν μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Για λίγο πιο δυνατά να ακούει ο κόσμος. Βλάκας είναι αυτός, αυτός είναι ο ορισμός που μου άρεσε, του Τσιπόλα του 1988, που λέει ότι βλάκας είναι αυτός που με τις ενέργειές του προκαλεί ζημιά σε κάποιον άλλον. Και στον εαυτό του. Παράλληλα δεν πετυχαίνει κάποιο πλεονέκτημα για τον εαυτό του και ακόμη χειρότερα υφίσταται ζημιά ο ίδιος. Κάτι μου θυμίζει αυτό το ορισμό. Ο Τσιπόλας είναι μου ψυχολογός. Όχι. Δεν είναι. Ξαναπες το γιατί είναι τέλειο. Φιλόσοφος. Δηλαδή, βλάκας είναι αυτός. Βλάκας είναι αυτός που με τις ενέργειές του προκαλεί ζημιά σε κάποιον άλλον. Παράλληλα. Πόσους ξέρουμε που με τις ενέργειές τους προκαλούν ζημιά σε κάποιους άλλους. Πολλούς. Ναι. Ονόματα δεν λέμε, χωριά δεν θίγουμε. Υπολήψεις δεν θίγουμε, ναι. Ναι. Παράλληλα, δεν πετυχαίνει κάποιο πλεονέκτημα που του έκανε ζημιά του άλλου. Για τον εαυτό του. Άρα ο φθονερός είναι βλάκας σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Mm. Και ακόμη χειρότερα υφίσταται ζημιά και ο ίδιος. Μάλιστα. Ανοίγει λάκκους για τους άλλους και πέφτει ο ίδιος πανηγυρικά μέσα και κάνει και ένα ντουουουουπ. Αυτός είναι ο βλάκας. Λοιπόν, η βλακεία είναι ασυναίσθητη, υποτροπιάζει και είναι μεταδοτική. Απέναγια μου. Απέναγια μου. Κολλητική. Όχι σαν τον κορονοϊό. Με κολλητική μεταδοτική. Δηλαδή ένα λεπτό έτσι για να καταλάβω. Δηλαδή ναι. Αν συγκατοικήσουμε με ένα βλάκα και συγκατοικήσουμε πολύ καιρό, κάποιους μήνες, κάποια χρόνια, ή θα αποφλακωθούμε, ναι, ή θα το διώξουμε. Τι γίνεται στην περίπτωση που συγκατοικήσει κάποιος με ένα βλάκα, αποβλακωθεί και τον διώξει ο βλάκας? Είναι ο πλήρης ορισμός της βλακείας. Γιατί ο βλάκας νομίζει ότι κάνει κακό στον άλλο όταν το διώχνει, ενώ στην ουσία είναι καλό που του κάνει όταν το διώχνει. Καλό για εκείνον που το διώχνει. Ναι, λέει: εγώ θα σου κάνω κακό, θα σε διώξω. Θα σου κάνω σε ένα κακό, αλλά καλό του κάνεις αυτού που το διώχνεις. Ναι. Παθαίνει εκείνος κακό, ίσως επειδή έχασε τη. Α, μπορεί να μην πάθει και κακό. Whatever. Κορή, μεταδοτική. Έτσι λέει ο Τσιπόλας. Επίσης λέει ότι. Προσέχετε είναι... με ποιους κάνετε παρέα και με ποιους τα φτιάχνετε. Προσέχετε. Είναι στη δομή του χαρακτήρα η βλακεία. Στη δομή του χαρακτήρα. Η βλακεία έχει να κάνει με το IQ. Κοίταξε να δεις. Φαντάζομαι ότι κάποιος που προκαλεί ζημιά σε κάποιον άλλο χωρίς να έχει κάποιον όφελος δεν είναι και ιδιαίτερα έξυπνος. Αυτό. Τώρα.
Έχει να κάνει και με τα... Έχει να κάνει και με την κακία και με το φθόνο και με τις ψυχοπάθειες που μπορεί να έχει κάποιος. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι κάποιοι σε κάποια σημεία μπορεί να φέρονται έξυπνα, σε κάποια άλλα να μην φέρονται έξυπνα. Δηλαδή, τώρα πούμε ότι κάποιος άνθρωπος που είναι βλάκας είναι σε όλα βλάκας. Υπάρχουν πράγματα που κάνει, που μπορεί να κάνει που να είναι έξυπνα. Αλλά να υπάρχουν και πράγματα που κάνει και είναι εντελώς βλακώδη. Επιλέγει κάποιος να είναι βλάκας? Όχι, νομίζω ασυναίσθητα το έχει αυτό. Ασυναίσθητα το έχει. Δηλαδή γεννιέσαι βλάκας, δεν γίνεσαι. Ναι. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι κρίμα. Εγκρίμα ή είμαστε εμείς κρίμα? Ο Λάζαρος, ξέρεις τι λέει. Ο Λάζαρος στην αρχή της πανδημίας έλεγε «Κορονοϊός! Κορονοϊός! Θα πεθάνουμε όλοι!» Προχθές μου λέει «Κόρη, επειδή μεγάλος μπορεί να με πει κόρη». Κόρη, κατάλαβες ότι, πώς μου το είπε, περιβαλλόμαστε από βλάκες και λιθίους. «Θα πεθάνουμε όλοι! Θα πεθάνουμε όλοι!» Του λέω «Γε μου, άρχισες να μεγαλώνεις». Είναι το πιο, εμένα το πιο, αυτό που με πονεί παραπάνω απ' όλα είναι όταν θέλεις να βρεις το δίκιο σου και αυτός που θα σου δώσει το δίκιο σου είναι βλάκας. Σε ενοχλεί η βλακία, ε? Πάρα πολύ με ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί, φτάνει να μην την έχουμε στο σπίτι μου και μες στη ζωή μου. Μπορεί να βώσει και ελεύθερο που θέλει βλακία. Μακριά μου σε. Αλλά μακριά μου με. Επιτρέπω σε όποιον θέλει να είναι βλάκας, αλλά όχι σε σχέση με μένα. Βασικά, για να τα βγάλεις πέρα με ένα βλάκα, πρέπει να τον πείσεις ότι σου κάνει κακό, ενώ σου κάνει καλό. Καταλάβες πόσο δύσκολο είναι να σκεφτείς ανάποδα. Δηλαδή, να τον πείσεις ότι με τις ενέργειές του σου κάνει κακό, mm-hmm. αλλά να μην σου κάνει κακό. Μα γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία να πείσω τον οποιονδήποτε για το οτιδήποτε, και ειδικά ένα βλάκα είναι πολύ δύσκολο να τον πείσεις. Αν κατέχει πόστα, γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι. Κατέχουν πόστα. Ξεφυτρώνουν λίγο σαν τα μανιτάρια και είναι λίγο σαν το κισού το πλάνομα, το πλάνο ψήλωμα που λέει και ο Δροσίνης. Δεν θέλω το κισού το πλάνο ψήλωμα σε ξένα αναστηλώματα δεμένο, που λέει και ο ποιητής αυτός. Λοιπόν, να σήμερα καλά, μην ένα χαμόδεντρο, μα όσο ανεβαίνω μόνο θα με κάνεις τώρα να... Τώρα θα πάω να βρω το ποίημα και θα το απαγγείλω. Τώρα θα υποστείς μια ανέξυπνη ή βλακώδη απαγγελία. Εσύ θα αποφασίσεις. Εσύ και η μάνα μου με τον Δροσίνη. Τώρα ένα λεπτό. Κισός. Το είχα ξεθάψει από κάτι βιβλία του κατηχητικού, μάλλον εκεί το βρήκε και η μάνα. Ήμουν σίγουρη. Λοιπόν, σας απαγγέλω το ποίημα του Γεώργιου Δροσίνη. Δεν θέλω του κισού το πλάνο ψήλωμα. Δεν θέλω του κισού το πλάνο ψήλωμα σε ξένα αναστηλώματα δεμένο. Ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο, μα όσο ανεβαίνω, μόνος να ανεβαίνω. Δεν θέλω του γυαλιού το λαμπροφέγγισμα που δείχνεται άστρο με του ήλιου τη χάρη. Θέλω να δίνω φως από τη φλόγα μου και ας είμαι ένα ταπεινό λιχνάρι. Είναι από τα φωτερά από την ποιητική συλλογή φωτερά σκοτάδια του Σιδέρη του 1915. Εξαιρετικό ποίημα, ε. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, επειδή τα βρίσκουν μεταξύ τους, υπάρχει περίπτωση να σε ταλαιπωρούν για πάρα πολλά χρόνια και να μην μπορείς να βρεις το δικό σου, να μην μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους. Ένα πράγμα θα πω. Δείτε ποιος κυβερνά την Αμερική και ποιος την Αγγλία. Τελεία. Και παύλα. Ξέρεις τι είχα διαβάσει? Είχα διαβάσει ότι σε κάποια φάση, όταν ήταν οι προεδρικές εκλογές τελευταίες, λέει ένα μεγάλο ποσοστό Αμερικανίδων, ξέρω τώρα πόσες, χώρισαν τον άνδρα τους όταν ανακάλυψαν ότι ψήφιζε υπέρ του Τραμπ. Φαντάσου. Γιατί μας σκέψουμε τι άνθρωπο ζω που ψηφίζει υπέρ του Τραμπ και το χώρισα. Γι' αυτό το... Κάποιος μου το είχε στείλει για τα link. Αλλά να σου πω, είναι ηθικό κιόλας στο ζήτημα. Ναι. Η βλακεία στην καθομιλουμένη συνδέεται με τη χαμηλή νοημοσύνη. Ότι δεν κόβει το μυαλό του άλλου. Αυτό μας διάβασες όμως εσύ, ο ορισμός του Τσιπόλα που διάβασες. Η λιθιότητα νομίζω συνδέεται με την χαμηλή νοημοσύνη. Α, οκ, οκ. Εξήγαμε. Η λιθιότητα. Η λιθιότητα είναι κάποιος ο οποίος δρά χωρίς λογική, χωρίς σκέψη, χωρίς συνοχή όλα αυτά που κάνει. Η βλακεία, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε βλακείες. Εγώ κάνω πολλές. Αλλά για να
για να πληρούμε τον ορισμό του βλάκα. Πρέπει να εμπεριέχονται στις ενέργειές μας και άλλα πράγματα. Ας πούμε, το να θέλω εγώ να κάνω κακό σε κάποιον άλλο, που είναι για μένα ύψιστη βλακεία, είναι το κερασάκι στην τούρτα δηλαδή. Και το... Φυσικά το ότι υφίσταται ζημιά ο ίδιος, για μένα είναι ηθική δικαίωση. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος... Let the meat cake! Ναι. Let the meat cake, εγώ αυτό λέω. Let the meat cake. Θέλει ρε παιδί μου αλλού να σε βλάψει. Άστο να προσπαθήσει να σε βλάψει και άστο να πάθει ζημιά ο ίδιος. Ναι. Let the meat cake. Ναι, αλλά σε ταλαιπωρεί. Άμα επιμένεις να συνδέσεις με ένα βλάκα. Άμα να αποφασίσεις να αποσυνδεθείς από ένα βλάκα, πνάζεις. Και είναι στο, ξέρω εγώ, στο επαγγελματικό σου περιβάλλον, τι κάνεις. Α, με το mobbing τα έχει αυτή. Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. Αν είσαι συγγενής σου, τι κάνεις. Κόβεις σχέσεις. Ωραία. Αν είναι γείτονα σου, παίρνεις το σπίτι σου και φεύγεις. Ψηλώνεις τοίχο. Άσε με τους γείτονες δίπλα που λέγαμε. Εμείς με τους γείτονες δίπλα έχουμε ένα πολύ ψηλό τοίχο, το επιλέξαμε εμείς. Και προχθές κάτι ήθελα να τους δώσω και πρέπει να δώσω όλο το γύρο του τετραγωνικού. Λέω ρε παιδιά, γιατί είναι αυτή η κατάσταση να είμαστε μεσοτυχία και να μην μπορώ να σας. Κάτι ήθελα να το. Λίγο κέικ ήθελα να το. Ναι. Μου στείλε η μάνα μου κέικ και δώσα στους γείτονες. Λέτε meat cake. Γιατί. Διαβητικά και μου στείλε κέικ, λέτε. Τέλεια. Και λέω τι είναι αυτό, λέω ένα τείχο μα χωρίζει. Δεν το ρίξουμε, λέω γιατί. Να δώσουμε τα σπίτια. Κάντε ένα παράθυρο. Ναι, ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι δεν είσαι υποχρεωμένο να έχει επαφέ με κάποιο. Το πρόβλημα το σοβαρό είναι. Να είσαι παιδί ενός βλάκα ανθρώπου. Δηλαδή να είσαι ανήλικο παιδί και ο γονιός σου να είναι βλάκας και να παίρνει αποφάσεις που να σου καταστρέφουν τη ζωή ή να σου κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή. Ή να είσαι σε μια σχέση συνεξάρτησης με ένα βλάκα άνθρωπο, είτε είναι συγκατοίκηση, είτε γάμος, είτε αυτό που να έχεις αποβλακωθεί κιόλας λόγω της συνεξαρτήσεως. Ή να κυβερνήσει από ένα βλάκα. Να κυβερνήσει από ένα βλάκα και αυτό που λες εσύ το mobbing, να είναι σε θέσεις εξουσίας άνθρωποι βλάκες. Οι οποίοι επειδή παίρνουν αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος σου, έχουν να κάνουν με την επαγγελματική σου ζωή, νιώθεις πλήρη απελπισία γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις εύκολα πέρα με έναν βλάκα. Α, δεν μας συνεννοηθείς μαζί του. Με τίποτα. Με τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ακατανίκητο. Πάντα νικάει ρε παιδί. Καταλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αλλάζεις πίστα. Δηλαδή μια έξυπνη κίνηση να αλλάξεις πίστα. Δηλαδή, ας το πάρω στο γάμο. Εντάξει, πες ότι είσαι παντρεμένος ή έχεις σχέση ή συγκατοίκηση με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί βλάκας από κάποιον αντικειμενικό παρατηρητή, εσύ που είσαι μέσα δεν μπορείς να το δεις και προσπαθείς να υπερνικήσεις τις βλακώδεις συμπεριφορές. Άμα καταλάβεις ότι δεν το καταλαβαίνεις, αλλάζεις πίστη και τελείωσε. Τώρα στο επαγγελματικό τομέα που σε... Το γάμο, ναι. Είναι επιλογή σου να είσαι με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου. Εσύ την επιλέγεις. Επιλέγεστε τέλος πάντων. Σε πράγματα ναι, ρε, που δεν μπορείς να τα επιλέξεις. Σας το στον επαγγελμα... στο δημόσιο χώρο. Δεν θα μπορούσες να αλλάξεις πίστα και εκεί. Να πεις ότι. Να αλλάξει επάγγελμα. Να αλλάξει επάγγελμα. Άμα δεν θέλει το πλάσμα να αλλάξει επάγγελμα, θα αλλάξει επάγγελμα έτσι επειδή θέλει ο βλάκας. Για τούτον ένα. Εγώ έχω παραιτηθεί από το δημόσιο το 2004, 12 Νοεμβρίου. Έχω παραιτηθεί και έχω και την επιστολή πρέπει να την καρδρώσω. Παραιτήθηκα από το δημόσιο και είπα παρακαλώ μην με ξανακαλέσετε για διορισμό. Κοίταξε να δεις, από το δημόσιο στον ιδιωτικό στίβο εντάξει, αλλά υπάρχουν και στον ιδιωτικό κομμάτι βλακίες. Άρα αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ είναι ότι επί της ουσίας δεν μπορείς να νικήσεις τη βλακή. Ναι, μπορείς, δεν μπορείς να σκεφτείς σαν το βλάκα για να μπορέσεις. Από πόσες φορές μου το έλεγες αυτό που σου έλεγα, πώς μπορεί να σκεφτεί το τάδε πρόσωπο, γιατί δεν μπορείς να σκεφτείς ανάποδα. Δεν μπορείς να σκεφτείς ανάποδα. Θα γίνεις και εσύ βλάκα στο τέλος. Έλα να σου πω. Αν στη ζωή μου έχω βλάκες που μπορεί να τους έχω επιλέξει, που εκεί έχω ευθύνη να τους αποδιώξω, ή να μην τους έχω επιλέξει, που εκεί δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να επιλέξω αντί να προσπαθώ να μάχω με τη βλακεία, να αγωνίζομαι για το καλό μου και για το καλό του κόσμου και να μην ασχολούμαι με αυτούς. Να τους αγνοήσω δηλαδή. Ναι, μπορείς να τους αποδυναμώσω αγνοώντας τους. Μπορείς, αλλά εάν αυτοί έχουν τον τρόπο να ελέγχουν το επάγγελμα σου... Μιλάς για το mobbing τώρα.
Στο mobbing. Ναι, σου λέω, στο γάμο μπορείς να τον χωρίσεις ή να τη χωρίσεις. Στους φίλους μπορείς να μην τους κάνεις παρέα. Στους γείτονες μπορείς να ορθώσεις τείχον ή να φύγεις από εκεί τη γειτονιά. Ή τέλος πάντων να έβρεις μια λύση. Στους γονείς σου μεγαλώνοντας μπορείς να αποδεσμευτείς από αυτούς. Στον εργασιακό στίβο όμως και στον κοινωνικό στίβο τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί αν εξαρτάσαι από αυτούς και σ' αρέσει τη δουλειά που κάνεις, αλλά αυτοί παίρνουν απόφαση για σένα, τότε είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Δεν είναι ατομικό. Okay. Και τι κάνουμε εμείς για να επιλύσουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα? Φιλοσοφίστο, το παίρνεις απόφαση ότι αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς με αυτόν τον τρόπο και παίρνεις τις αποφάσεις σου, αν θέλεις να τέλος πάντων να συμβιβαστείς με αυτή την κατάσταση. Prioritize. Τι είναι πιο σημαντικό για μένα? Ακριβώς. Τι είναι πια η δική μου προτεραιότητα? Και σταματάς να νιώθεις εσύ ότι είσαι αποτυχημένος ή γενικότερα ότι δεν μπορείς να βρεις λύση. Άγια σου. Δηλαδή η συνειδητοποίηση ότι το πρόβλημα μου που μου έχει προκύψει, για παράδειγμα στα εργασιακά μου, έχει να κάνει με τη βλακία αυτό που μου κάνουν mobbing, που μου κάνουν εργασιακό εκφοβισμό, το συνειδητοποιώ, το εντοπίζω. Και σταματώ να νιώθω ότι έχω κάνει κάτι λάθος εγώ ή δεν είμαι αρκετά καλός εγώ ή θα μπορούσα να κάνω κάτι για να το αλλάξω, γιατί εντοπίζω ότι είναι παθογένεια εκείνων των ανθρώπων. Ναι, ειδικά όταν υπάρχουν κλίκες συγκεκριμένου είδους που για να μπορέσεις να γίνεις μέρος αυτών των κλικών πρέπει να συμπεριφέρεσαι και εσύ όπως. Μπορείς όμως να επιλέξεις να φύγεις από τις κλίκες. Ναι. Και να ζήσεις μια ζωή πιο μπουέμικη. Επειδή εγώ ναι, το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς, ναι, αυτό λέω. Αλλά αλλάζεις εντελώς το. Είναι τεράστια απελευθέρωση να πεις θα κάνω. Θα πάρω, μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Μπορεί να αλλάξει επαγγελματική, όχι να σταματήσει να εργάζεσαι. Να πει, θα διοχετεύσω την ενέργεια μου σε μια διαφορετική έκφραση του επαγγέλματος μου ή να κάνω σε μια διαφορετική χώρα το επάγγελμά μου, ίσως. Και επιλέγω συνειδητά να μην έχω να ασχοληθώ με τη βλακή αυτών των ανθρώπων. Ό,τι θέλω να σου κάνω, ας φακούν. Ας φακούν, λες την Κυπριακή. Μπράβο. Δεν νικά, μάνα μου. Ξέρεις ποιος νικά? Αυτός που είναι ελεύθερη ψυχή του, αγάπη μου. Για εκείνον, παιδί μου, για εκείνον νικά. Μην κόφτει αν νικά για τους βλάκες. Είσαι μικρή ακόμη. Όχι, μικρή. Είσαι μικρή ακόμη. Θα ματουργεί. Είσαι μικρή, είσαι 8 χρόνια. 8 που είσαι μικρότερη μου. 7. Είσαι 7 χρόνια μικρότερη μου. Είσαι μικρή. Και εγώ πριν 7 χρόνια ήμουνα. Με κατέβαλε τρομερά η βλακεία. Τώρα έχω πια φτάσει σε μια φάση που λέω, okay, αυτό που πρέπει να έχω υπόψη μου είναι να. Έχω έγνοια να εντοπίζω τη βλακεία, ώστε να την αντιμετωπίζω εγκαίρως. Και από εκεί και πέρα δεν θα καταβληθώ εγώ γιατί ο άλλος είναι βλάκας ή άλλη είναι βλάκα. Πρόσεξε, δεν καταβάλλεσαι. Απλά κάνει αυτό, σου παίρνει αυτό που θα ήθελες να κάνεις. Ναι, ξέρεις όμως το κάτι. Αλλάζεις. Ξέρεις όμως κάτι. Πρέπει να αλλάξεις τρόπο. Ναι. Άμα αυτό που ήθελα να κάνω μου το πήρες, να βρω κάτι άλλο που θέλω να κάνω, που να είναι καλύτερο από εκείνο και να μην το πάρεις και είδηση. Δεν έχει και ξύπνο τρόπο να αντιμετωπίσεις τη βλακεία. Νομίζω αυτός είναι ο ορισμός του ανθρώπου που είναι αγωνιστής ή είναι έξυπνος ίσως. Δηλαδή έρχεται μια κακή στιγμή, έρχεται μια τυχεία στο δρόμο του και την παίρνει και τη χρησιμοποιεί προς όφελος του. Ναι. Να σου θυμίσω κάτι. Να μου θυμίσεις. Η εκπομπή που είχαμε τελευταία, η εκπομπή που κάναμε στο Capital, ναι, το Πες τα Θέκλα, που το κάναμε 13-14 ποτά. Θυμάσαι. Και η εκπομπή τελείωσε άδοξα και ούτε ποτέ μάθαμε γιατί. Είδε μια εκπομπή που είχε πολύ ψηλή τηλεθέαση κλπ. Για λόγους που δεν καταλάβαμε και ούτε θέλουμε να καταλάβουμε, τελείωσε. Αυτό μας βγήκε σε κακό? Όχι. Δεν ήρθες εσύ πρώτη και είπες, τώρα που τελείωσε η εκπομπή, θα βρούμε κάποιον άλλο τρόπο. Ναι, φυσικά. Για να βγάλουμε προς τα έξω τα μηνύματά μας. Και ήσουν εσύ που εισηγήθηκες στο YouTube. Είσαι εσύ που μου είπες, αφού έχεις το κανάλι στο YouTube, που απλώς έβαζα τις εκπομπές που ανέβαιναν, να κάνεις βιντεάκια για το YouTube και κάναμε το like Θέκλα, που ήταν η αρχή για να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Άρα εκείνο που το κακό εντός αγωγικών που πάθαμε, να σταματήσει η εκπομπή και να μην ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν, το Πες τα Θέκλα που γινόταν το 2013-2014, υπάρχει playlist στο κανάλι. Όποιος και αν ήταν αυτός που επέτυχε, αν ήταν επίτηδες, δεν ήταν και τυχαίο, εντάξει. Αν κάποιος επίτηδες είπε, κόψτε την εκπομπή σε αυτά τα κορίτσια, κόψτε τη, χαλούν την πιάτσα. Δεν θέλουμε να κάνει η Θέκλα και Αριστονική εκπομπή γιατί λένε πράγματα που δεν συμφέρουν. Ανοίγουν τα μάτια του κόσμου, λένε αλήθειες, δεν χρυσώνουν το χάπι, δίνουν πληροφορίες στον κόσμο, κόψτε τους την εκπομπή. Ήταν μια εκπομπή που είχε τρομερή τηλεθέαση, γιατί θυμάμαι είχα πάει στο ανώτατο δικαστήριο μια μέρα για μια υπόθεση που ήμουνα
που είχε μια πελάτησά μου και με βρήκε ένας δικαστής του Ανωτάτου μαζί με τον Πόλη τον Πολυβίου και διάφορους άλλους πολύ γνωστούς δικηγόρους και μου έλεγαν ότι βλέπουν την εκπομπή κάθε Κυριακή βράδυ. Δεν βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Και μας είπε από το κανάλι δεν θα επαναληφθεί, δεν, το Σεπτέμβριο δεν ανανεώνεται. Δεν ξέρουμε γιατί. Μπορεί όντως να μην είχε λεφτά το κανάλι ή οτιδήποτε, δεν έχω θέμα. Όμως εκείνο το πράγμα ήταν αφορμή να γίνει αυτό το πράγμα στο YouTube. Ξέρεις ότι αν δεν σταματούσε το Μπες στα Θέκλα, θα μπορεί ακόμη να ήμασταν αλλού και να μην είχαμε φτιάξει αυτό το πράγμα. Οπότε ας μην τα βάζουμε κάτω. Ναι, βρε παιδί μου, σε κάποιους τομείς γίνεται, σε κάποιους δεις πιο δύσκολα όμως. Σε αυτά δεν θέλεις να κάνεις. Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, βρίσκεσαι σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης και καλείσαι πέραν από την συνέστηση που ήδη δίνεις σε όσους νιώθουν αδικημένοι να δώσεις και λίγη ελπίδα. Σε παρακαλώ. Και ξαναδείς. Εγώ αυτά που έχω διαβάσει και από την εμπειρία μου με τους βλάκες είναι ανίκητοι. Στο δρόμο που επέλεγα, άμα ακολουθήσεις το δρόμο τους, είναι ανίκητοι. Τώρα, άμα πάρεις άλλα δρομάκια, εντάξει, και πας από χωματόδρομο... Reroute, reset, readjust, reroute. Περίμενε, άμα πας από χωματόδρομο, κάποια λύση θα βρεις. Τελευταία ερώτηση, πρέπει να κλείσει αυτό το βλόγκ. Περίμενε. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει με τους βλάκες είναι ότι με αναγκάζουν να πάρω το χωματόδρομο. Γιατί να με αναγκάσουν να πάρω το χωματόδρομο δηλαδή. Καταλάβες τι εννοώ. Γιατί το βλέπεις ότι σε αναγκάζουν. Δες το ότι εσύ είσαι πιο έξυπνη και βρήκες πιο έξυπνη λύση. Να, okay. Και πιο δημιουργική και πιο ενδιαφέρουσα. Παιδιά, σοβαρά σας μιλώ. Δηλαδή η κοπέλα, να το πω, είναι θυμωμένη και εγώ δεν, για δικά μου, για αδικίες που έχω δεχθεί, εγώ που εγώ δεν είμαι θυμωμένη. Αυτό έχω να σας πω. Εγώ δεν είμαι θυμωμένη και η κοπέλα είμαι θυμωμένη για αδικίες που έχω δεχθεί, ρε. Ναι ρε παιδάκι μου, εγώ θυμώνω, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θυμώνω εκείνη την ώρα στιγμή και μετά περνά μου. Εγώ τώρα είμαι στην τρελή χαρά. Τι ωραία, μια καινούργια ευκαιρία, αλλάζει η ζωή μου, ξανά από την αρχή, δημιουργικότητα, νέοι στόχοι. Εσύ, μα γιατί να αδικηθείς, μα γιατί να αδικηθείς. Πειράζει κόρη μου. Η ζωή συμβαίνει. Okay, αδικηθήκαμε. Παρακάτω. Θα δημιουργήσουμε. Ναι, βρε παιδάκι μου. Το ερώτημα είναι, μπορείς να νικήσεις ένα βλάκα. Όχι! Μπράβο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όχι! Ουχή! Μπορεί. Θα σου κάνω κι εγώ ένα ερώτημα και θα κλείσουμε τώρα. Είναι. Θα κάθομαι όλη μου τη ζωή να κλαίω γιατί με αδίκησε ένα βλάκα. Τώρα το vlog μας είναι για τη βλακεία. Δεν είναι τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη βλακεία. Επιφυλασσόμεθα λοιπόν, στο μέλλον, λοιπόν, θα της περάσει ο θυμός για την αδικία που έχουν επισύρει βλάκες σε ανθρώπους της αγαπημένους και στον εαυτό της κλπ. Θα κάνουμε ένα για το πώς αντιμετωπίζουμε τη βλακεία. Αγαπώ σε κόρη, μάνα μου. Είμαστε και δύο λεκμένες. Αντε, γεια!